Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Γύρω στη 1:30 είχαμε ένα πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας, με καραμπόλα 4 αυτοκινήτων και ενός φορτηγού που στήχησε τη ζωή σε 3 άτομα. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο οδηγός του φορτηγού, που κατευθυνόταν προς την Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έστριψε απότομα αριστερά. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκρά 3 άτομα, ενώ η Εθνική Οδός έκλεισε για τουλάχιστον 2 ώρες, καθώς ασθενοφόρα και πυροσβέστες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θρήνος στη Θεσσαλονίκη για τους 13 ομογενείς που σκοτώθηκαν στην Εθνική Οδό Άγκυρας Κωνσταντινούπολης. Το λεωφορείο που τους μετέφερε από τη Τυφλίδα στη Θεσσαλονίκη από μηχανική βλάβη συγκρούστηκε στην αρχή μεταξύ και στη συνέχεια γκρεμίστηκε σε χαράδα 300 μέτρων. Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε 5 νοσοκομεία της Τουρκίας, όπου έσπευσαν και οι συγγενείς τους που ξεκίνησαν με λεωφορείο από τη συμπρωτεύουσα. Ακόμη και ανώτατοι αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων δάκρυσαν την Κυριακή το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη, όπου εψάλλει η επιμνημόσυνος δέηση για τους 7 στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε φοβερό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Εκτός από τους συγγενείς των αδικοχαμένων καταδρομέων, στην τελετή παραβρέθηκαν συνάδελφοί τους, ενώ την πολιτεία εκπροσώπησε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Μακριώτης. Το δρόμο της απέλασης παίρνουν 250 λωδαποί που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης Σκούπα στα Μεσόγεια, ενώ 18 από αυτούς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα γιατί είχαν στην κατοχή τους πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πάντως, οι επιχειρήσεις της αστυνομίας για τη σύλληψη αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης οδηγείται σήμερα ο 19χρονος Χαράλαμπος Κατσούλας, ο οποίος δήλωσε μετανιωμένος για το θάνατο του πατριού του, Γιώργου Καψάλη. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι της Μύρινας κατά την αναχώρηση του 19χρονου για τη Λέσβο ήταν συγκλονιστικές. Η μητέρα του Ευτέρπη, που όλες αυτές τις ημέρες του συμπαραστέκεται, δεν άντεξε και λιποθύμησε μόλις αντίκρισε το γιο της στο περιπολικό της αστυνομίας. Σοκ έχει προκαλέσει στον Πανελλήνιο ο θάνατος του 80χρονου υποστράτηγου Δημήτρη Παναγιωτίδη από καυτό νερό που έριξε στα γεννητικά του όργανα η σύζυγός του, με αποτέλεσμα λίγες ημέρες αργότερα να πεθάνει στο νοσοκομείο. Η 40χρονη Αλβανίδα σύζυγός του μάταια προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς ότι πρόκειτο για ατύχημα. Συνελήφθη και οδηγείται με βαρύτατες κατηγορίες στον ανακριτή. Άρχισαν χθες το πρωί οι εργασίες της Βουλής των Εφήβων, ένας θεσμός που έγινε δυνατός χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Απόστολου Κακλαμάνη, και φέτος συμπληρώνει 4 χρόνια ζωής. 350 έφηβοι από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε μεγάλα προβλήματα του τόπου, με τον ενθουσιασμό και την τόλμη που χαρακτηρίζει την ηλικία τους. Το Ιράν επισκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, όπου είχε επαφές με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Αυτή την περίοδο η Περσία βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί το σταυροδρόμι της Κεντρικής Ασίας, από που αναμένεται να περάσουν βασική αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αθλητικά. Αρχίζει από σήμερα στο στάδιο του Καραϊσκάκη και για μία εβδομάδα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κοφών. Η έναρξη των αγώνων θα γίνεται καθημερινά στις 6 το απόγευμα και θα συμμετέχουν κοφοί αθλητές από όλη την Ευρώπη. Καιρός. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, αλλά το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Κοφών από την τηλεόραση του Sky. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.